Με τον Ερντογάν είναι πανίσχυρος και να ταυτίζει τον εκλογικό του θρίαμβο με τον αιώνα της Τουρκίας και την κατέκτηση της Κωνσταντινούπολης, κανείς στην Αθήνα δεν τρέφει αυταπάτες για την επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές. Εγώ θα επιδιώξω πάλι μια συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Πάντα πιστεύω ότι πρέπει να συζητούμε και όταν διαφωνούμε πρέπει να συζητούμε και να συμφωνούμε τουλάχιστον και σε αυτά που διαφωνούμε. Αλλά και όταν διαφωνούμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε στα πρόθυρα ενός θερμού επεισοδίου. Έχουμε μία βασική διαφορά και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλα θέματα στρατικοποίησης, αποστρατικοποίησης, πόσο μάλλον θέματα κυριαρχίας, απλά δεν πρόκειται να συζητηθούν ποτέ. Τα πράγματα δεν θα είναι ούτε εύκολα ούτε ευθύγραμμα. Το ζήτημα είναι εμείς τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στο ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θέλουμε να ξαναρχίσουμε τον διάλογο για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στα αεροναυτικά, τα οποία δεν θίγουν κανένα θέμα κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μετά την νίκη Ερντογάν, μεγάλο ερώτημα είναι και η στάση που θα τηρήσουν οι Αμερικανοί στο θέμα της πώλησης και του εξυγχρονισμού των τουρκικών F-16. Μιλώντας στο Όπεν, εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, Έντι Ζεμενίδης, δήλωσε ότι το μπλόκο στη Γερουσία και το Κογκρέσο θα παραμείνει και πως ο φιλέλληνας γερουσιαστής Μενέντες δεν είναι μόνος του σε αυτή την υπόθεση. Για ένα λάθος που κάνουμε στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε τον γερουσιαστή, τον Μενέντες, σαν να είναι μόνος του. Δεν είναι μόνος του. Να θυμηθούμε ότι υπάρχουν ακόμα 4 holds σε αυτά τα F-16 και το αίσθημα στη Washington ότι η έγκριση της Σουηδίας μέσα στο ΝΑΤΟ είναι μια αρχή, δεν είναι ένα τέλος. Μετά τα ήρεμα νερά που επικράτησαν στην προεκλογική περίοδο, αναλυτές εκτιμούν ότι η Τουρκία θα επαναφέρει στο τραπέζι όλες τις διεκδικήσεις της χωρίς να αποκλείονται νέες εντάσεις. Το μειονέκτημα για μας του Ερντογάν είναι ότι είναι εξαιρετικά επίμονος και αποφασιστικός και αρπάζει ευκαιρίες ρυψοκίνδυνα. Έγινε ένα διάλειμμα. Θεωρώ ότι δεν έχουν ξεχάσει τίποτα, ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν τα ίδια.